Νοβουλευτικών. Κύριε Υπουργέ, για 8 λεπτά. Ναι, ναι, εντάξει. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ξεκινήσω από μια σύντομη αναφορά σε ένα άρθρο του πολυνομοσχεδίου, το άρθρο 68, που αφορά την θεσμοθέτηση μιας ειδικής κατηγορίας φαρμάκων, τα γενικής διάθεσης φάρμακα. Αυτό είναι μια υποκατηγορία των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων και όπως αρκετοί από εσάς ξέρετε, υπήρχε η εκκρεμότητα από τη Μνημονιακή Συμφωνία του καλοκαιριού να διευθετηθεί. Κάναμε μια σοβαρή προσπάθεια επιστημονικής τεκμηρίωσης. Υπήρξε μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων από τον ΕΟΦ με τη συμμετοχή και του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, η οποία κατέληξε σε μια συγκεκριμένη πρόταση και με αυτόν τον τρόπο μπορέσαμε να διασφαλίσουμε ότι περίπου το 87% των σημερινών μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων θα παραμείνουν ως αποκλειστικό χώρο διάθεση, θα έχουν τα φαρμακεία και μόνο ένα 12 με 13% θα μπορεί να διατίθεται και εκτός φαρμακείου. Αυτό το ποσοστό στην πλειονότητά του αφορά φάρμακα ασφαλούς χορήγησης από τον ασθενή και επιλογής από τον ασθενή χωρίς την απαραίτητη συμβουλευτική του φαρμακοποιού. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο, όπως και με την προηγούμενη εκκρεμότητα που υπήρχε με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των φαρμακείων, πιστεύω ότι χωρίς να αναιρούμε τη βασική υποχρέωση απελευθέρωσης στο χώρο της αγοράς του φαρμάκου, βάζουμε ασφαλιστικές δικλίδες και ρήτρες οι οποίες επιτρέπουν αυτό το νέο περιβάλλον να μην δημιουργεί προβλήματα στη δημόσια υγεία και να μην επηρεάζει αρνητικά τη βιωσιμότητα των φαρμακείων που νομίζω ότι παίζουν, όλοι αναγνωρίζουμε ότι παίζουν ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό ρόλο με τη γεωγραφική τους διασπορά σε όλη τη χώρα. Νομίζω ότι κατά αναλογία αυτό το οποίο κάνει συνολικά η κυβέρνηση και αυτό αποτυπώνεται και στο παρόν πολυνομοσχέδιο είναι να κάνει το ίδιο πράγμα, δηλαδή με δεδομένες τις μνημονιακές δεσμεύσεις, με δεδομένη την υποχρέωση να τηρηθούν τα συμφωνηθέντα, με δεδομένα τα προαπαιτούμενα και όλες τις άλλες παρεμβάσεις και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν εν ώψη της αξιολόγησης, να υπάρξουν μέρημνες οι οποίες θα διασφαλίζουν μια δικαιότερη κατανομή των βαρών, να διασφαλίζουν το δημόσιο συμφέρον και την κοινωνική συνοχή βεβαίως και φυσικά τη δημόσια περιουσία. Και επίσης να έχουμε περιθώριο να υπάρξει ζωτικός χώρος για να υπάρξουν αντισταθμιστικές παρεμβάσεις με θετικό κοινωνικό πρόσημο όπως αυτές που ήδη έχουμε αρχίσει να υλοποιούμε από το νόμο 4368, το γνωστό παράλληλο πρόγραμμα. Και αναφέρομαι στη γνωστή ρύθμιση για την καθολική κάλυψη των ανασφάλιστων πολιτών για την δωρεάν πρόσβασή τους στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας, η οποία ήδη έχει αρχίσει να λειτουργεί και να παράγει ανακουφιστικά αποτελέσματα για χιλιάδες πολίτες, οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια είχαν βρεθεί έκθετοι, είχαν βρεθεί ανοχήρωτοι την ώρα της αρρώστιας και επιβαρύνονταν οικονομικά με δυσβάσταχτα χρέη όταν χρειαζόταν να νοσηλευτούν στα νοσοκομεία. Αυτές τις μέρες διεξάγεται κατά την άποψή μου. Παρακαλώ λίγο ησυχία εδώ από τα έδρανα. Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Διεξάγεται μια συζήτηση όντως σε υψηλούς τόνους. Υπάρχει μια απίστευτη καταστροφολογία. Θυμίζω ότι αυτή η καταστροφολογία την ακούμε μονότονα εδώ και πάρα πολλούς μήνες χωρίς να επιβεβαιώνεται στην πράξη. Υπάρχουν υπερβολές, υπάρχει μια αβάσταχτη ρηχότητα, θα έλεγα, της πολιτικής αντιπαράθεσης. Αυτό όμως το οποίο πραγματικά προκαλεί είναι το να εγκαλούμαστε εμείς για λαϊκισμό και για δημαγωγία. Τη στιγμή που πραγματικά είναι ο ορισμός του λαϊκισμού και της δημαγωγίας το να καταψηφίζεις με φιλολαϊκές κορώνες παράγωγα μέτρα από μια συμφωνία που υπερψήφισες χωρίς να λες
ποιες είναι οι εναλλακτικές επιλογές οι διαφορετικές, χωρίς να προτείνεις άλλα ισοδύναμα μέτρα, χωρίς να λες ποιες δαπάνες πρέπει να περικοπούν για να μην υπάρξουν νέες επιβαρύνσεις, χωρίς να λες με ποιο τρόπο θα υπάρξουν φορολογικά έσοδα για να στηριχθεί το κοινωνικό κράτος. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό αναδεικνύει την εγγενή αναξιοπιστία ενός μεγάλου μέρους του πολιτικού συστήματος, αλλά και των μηντιακών του υποστηλωμάτων που αναπαράγουν αυτή τη συζήτηση αυτές τις μέρες. Εμείς, αγαπητοί συνάδελφοι, κάναμε μια κρίσιμη επιλογή. Και αυτή την κρίσιμη επιλογή την θέσαμε στην κρίση της πλειοψηφίας των πολιτών. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι στην κοινωνία υπάρχει και δυσφορία, υπάρχει και απογοήτευση, υπάρχει και θυμός. Αλλά ξέρουμε επίσης ότι σε αυτή την κοινωνία υπάρχει και κατανόηση των δυσκολιών, κατανόηση των περιορισμών, ανοχή και προσπάθεια και κατανόηση της ανάγκης να στηριχθεί μια προσπάθεια που δίνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση για να βγούμε από αυτό το φαύλο κύκλο της λιτότητας. Και νομίζω ότι αυτή η κατανόηση έχει την εξήγησή της. Και η εξήγηση είναι πρώτον ότι έχει απέναντί της ένα αντιπολιτευτικό τόξο με δομική ανυπολιψία που κανείς δεν εμπιστεύεται, γιατί είναι πολύ γνωστή και καταγεγραμμένη ο βίος και η πολιτεία του. Γιατί δεύτερον, η δική μας κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ, η πρώτη φορά αριστερά όπως σας αρέσει να καγχάζετε, δεν έχει πραγματικά καμία σχέση με την φαυλότητα του παλιού πολιτικού συστήματος, το οποίο εσείς είσαστε μέρος του και το έχετε αναπαράξει κατά το παρελθόν, και βεβαίως επειδή έχει καταλάβει ότι πραγματικά κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Μπορεί να μην τα καταφέραμε, μπορεί να μην υπήρξαν τα επιθυμητά και τα αναγκαία αποτελέσματα, αλλά ότι και σήμερα θα συνεχίσουμε, έστω και λαβωμένοι, να παλέψουμε μέχρι το τέλος για να υπάρξει μια διέξοδος βιώσιμη με την κοινωνία όρθια στο θέμα της κρίσης. Εμείς λοιπόν σε αυτή την κυβέρνηση δεν επενδύουμε στην απελπισία αλλά στην ελπίδα. Δεν επενδύουμε στην καταστροφή αλλά στην ανάκαμψη. Και κυρίως επενδύουμε στο συνεχή αγώνα για να αλλάζουν οι κοινωνικοί και πολιτικοί σχετισμοί. Αυτό είναι η ουσία της αριστεράς σε όλο τον κόσμο. Και επειδή λοιπόν δεν έχουμε σκοπό να μείνουμε στη βολική γωνία της επαναστατικής καθαρότητας, αλλά θα κάνουμε πραγματικά ό,τι περνάει από το χέρι μας για να στηρίξουμε μια κοινωνία που σχημάζεται, και επειδή βέβαια δεν υπάρχει μια σοβαρή εναλλακτική πολιτική διέξοδος, είμαστε σίγουροι ότι θα τα καταφέρουμε, και μαζί μας θα τα καταφέρει και η κοινωνία και η χώρα.